Καταρχάς, καλημέρα σε όλους σας και θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Ελπίζω όλοι να έχετε υγεία. Και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και τον πρόεδρό του και τον γραμματέα και για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και φυσικά για την πρόσκληση. Το θέμα των εμβολίων, όπως είπε ο πρόεδρος, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα προσπαθήσω να καλύψω μερικά σημεία και να τα απλοποιήσω όσο γίνεται, χωρίς να τα υπεραπλοποιήσω, για να γίνουν λίγο κατανοητά. Και από εκεί και πέρα, φυσικά, και οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα αναπτύξουν άλλα κομμάτια για να το καλύψουμε λίγο στο θέμα. Και ό,τι ελλείψη έχουμε, θα τις καλύψουμε με τις ερωτήσεις σας. Χωρίς να καθυστερήσω άλλο, θα ξεκινήσω την ομιλία μου, η οποία έχει το φιλόδοξο τίτλο, βέβαια, «Μηχανισμοί δράσης των εμβολίων ενάντια στον κορονοϊό, SARS-CoV-2». Και είναι ένα τεράστιο θέμα. Όπως είπα, θα καλύψω ορισμένα μέρη του. Και απλά θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι ακόμη μια φορά η πανδημία COVID-19 μας υπενθύμισε πόσο σημαντική είναι για την δημόσια υγεία η ύπαρξη αποτελεσματικών εμβολίων και φυσικά ασφαλών εμβολίων. Όπως είπε και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, πριν από 3 χρόνια η ομιλία μου ήταν αντιϊκά εμβόλια, προκλήσεις και προοπτικές. Τότε δεν θα μπορούσαμε να είχαμε φανταστεί την έλευση της COVID-19. Αλλά ήταν σίγουρο ότι κάτι αντίστοιχο θα συνέβαινε. Επομένως, το να έχουμε αποτελεσματικά όπλα, και αποτελεσματικά όπλα είναι τα εμβόλια, δυστυχώς. Αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, τα αντιϊκά φάρμακα τα οποία έχουμε, τα αποτελεσματικά αντιϊκά φάρμακα, είναι ελάχιστα. Επομένως, πρέπει να στηριχθούμε στα εμβόλια. Αυτό το οποίο μας έσωσε στην προκειμένη περίπτωση, και θα το πω σε λίγο, ήταν το γεγονός ότι είχαμε όριμες στρατηγικές ανάπτυξης καινοτόμων εμβολίων, οι οποίες αποδείχθηκαν και αποτελεσματικές και ασφαλείς. Όπως όλοι γνωρίζετε, η αρχή του εμβολιασμού είναι πάρα πολύ απλή. Είναι να προετοιμάσει τον εμβολιαζόμενο να αναπτύξει μια άνοση απόκριση, έτσι ώστε όταν θα τυχόν μολυνθεί με το παθογόνο, το μονοσωπτικό μας σύστημα θα είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει αυτή την εισβολή. Φυσικά, χαρακτηριστικά ενός καλού εμβολίου θα πρέπει να είναι ότι θα πρέπει να προκαλεί ισχυρή ανοσοαπόκριση, θα πρέπει αυτή η κάλυψη να είναι μακροχρόνια και φυσικά το εμβόλιο θα πρέπει να είναι ασφαλές, να μην είναι παθογόνο το ίδιο, να είναι σταθερό, να μπορούμε να το χορηγήσουμε εύκολα και να έχει χαμηλό κόστος. Γιατί σε τελευταία ανάλυση, το καλύτερο εμβόλιο αν έχουμε, εάν δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για αποτελεσματικό εμβολιασμό, είναι σαν να μην το έχουμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα γενικά για τα εμβόλια. Δεν θα κάνω μάθημα πάνω σε αυτά. Αυτό το οποίο θέλω να εστιάσω είναι λίγο οι στρατηγικές και οι προσεγγίσεις για την ανάπτυξη αντιϊκών εμβολίων. Όπως βλέπετε στο αριστερό μέρος, στο Α και στο Β και στο Γ, οι στρατηγικές που έχουμε συνήθως για εμβολιασμό απέναντι σε ιούς αποτελούνται από είτε αδρανοποιημένους ιούς, είτε από εξασθενημένους ιούς. Τα πιο πολλά εμβόλια τα οποία έχουμε. Λοιπόν, χρησιμοποιήθηκαν αυτά στην περίπτωση της ανάπτυξης εμβολίων ενάντια στον SARS-CoV-2. Η απάντηση είναι ναι, ότι πάρα πολλά εμβόλια τα οποία βρίσκονται σε κλινικές δοκιμές και κάποια τα οποία έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν, όπως τη Sinovac, το κινέζικο, αποτελούνται από κυρίως αδρανοποιημένους ιούς. Λοιπόν, θα δούμε λίγο, υπάρχουν κάποια προβλήματα αποτελεσματικότητας. Ξέρετε επίσης ότι χρησιμοποιούμε πάρα πολύ αποτελεσματικά VLP σωματίδια, δηλαδή σωματίδια που μοιάζουν με ιούς, προκειμένου να εμβολιάσουμε ενάντια, για παράδειγμα, στον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων.
Αλλά οι στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη εμβολίων ενάντια στο SARS-CoV-2 και οι οποίες ευτυχώς δούλεψαν, ήταν πρώτα τα γενετικά εμβόλια, τα εμβόλια mRNA, όπως για παράδειγμα το εμβόλιο της Pfizer, BioNTech, της Moderna ή της CureVac που έρχεται. Λοιπόν, αυτά κυκλοφορούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά το ένα, στην Αμερική και της Moderna και της Pfizer. Επίσης, πολύ καλά αποτελέσματα έχουμε χρησιμοποιώντας ανασυνδυασμένους υγιούς φορείς, ανασυνδυασμένους αδενοϊούς που εκφράζουν το αντιγόνο, όπως για παράδειγμα το εμβόλιο της AstraZeneca και Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, το οποίο ήδη κυκλοφορεί στην Αγγλία. Και μια τρίτη, αυτές οι δύο ήταν οι καινοτόμες προσεγγίσεις. Μια πιο κλασική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε ήταν επίσης η παρασκευή ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών, πρωτεϊνικών υπομονάδων, για την ανοσοποίηση. Και εδώ κύριος ρόλος, για, βασικά αυτό που περιμέναμε ήταν εμβόλιο που θα ερχόταν από την εταιρεία Sanofi και την GSK, το οποίο όμως φάνηκε ότι δεν ήταν τόσο αποτελεσματικό όσο θέλαμε. Οπότε συνεχίζονται οι προσπάθειες ανάπτυξής τους και θα καθυστερήσει αρκετά. Λοιπόν, φυσικά όταν βλέπουμε και όταν θέλουμε να αναπτύξουμε ένα εμβόλιο, πάντα πρέπει να αναρωτηθούμε πού θα πρέπει να στοχεύσουμε. Και εδώ βλέποντας τη δομή του ιού, καταλάβαμε ότι έπρεπε να στοχεύσουμε σε μία από τις πρωτεΐνες της επιφανίας του ιοσωματίου και η πιο κύρια φυσικά από αυτές, αυτή που ήταν ο προφανής στόχος, ήταν η λεγόμενη πρωτεΐνη ακίδα, spike protein του ιού, η οποία βρίσκεται στην επιφάνεια του ιοσωματίου και είναι αυτή η οποία είναι υπεύθυνη για τη σύνδεση του ιού με τους υποδοχείς που βρίσκονται πάνω στα κύτταρα στόχους. Λοιπόν, αυτή είναι μια τριμερική πρωτεΐνη, η οποία βρίσκεται σε πάρα πολλά αντίγραφα και θεωρήθηκε ότι, και σωστά από ό,τι φαίνεται, ότι θα ήταν ένα πάρα πολύ καλό αντιγόνο για την ανάπτυξη των εμβολίων. Όπως βλέπετε, όλα τα εμβόλια τα οποία, τουλάχιστον τα έξι, στα οποία είχε γίνει ένα σχεδιασμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα για προμήθειά τους, βασίζονται στην πρωτεΐνη S σαν νοσογόνο. Βλέπουμε ότι τα πρώτα τα οποία έχουν προχωρήσει, έχουμε αποτελέσματα καλύτερα και είναι τα mRNA εμβόλια, ειδικά της Pfizer BioNTech, έχει πάρει η διέγκριση από τον αίμα. Όπως ξέρετε, της Moderna, το οποίο και αυτό είναι ένα mRNA εμβόλιο, θα εγκριθεί στην επόμενη εβδομάδα ή αυτή τη εβδομάδα. Ένα τρίτο της CureVac είναι λίγο πίσω, αλλά φαίνεται να πηγαίνει καλά. Και βλέπουμε επίσης ότι πολύ καλή πορεία στην ανάπτυξή τους έχουν εμβόλια τα οποία βασίζονται σε ανασυνδυασμένους αδενοϊούς, όπως αυτό της AstraZeneca με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και της Janssen Pharmaceutica Johnson & Johnson. Όπως σας είπα, το εμβόλιο της Sanofi, GSK, δεν μας έδωσε τα αποτελέσματα που περιμέναμε και όπως βλέπετε και από την ημερομηνία όπου υπάρχει πιθανή έγκρισή του από τον αίμα, πάει για το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Σήμερα θα μιλήσουμε κυρίως για τις δύο καινοτόμες τεχνολογίες ανάπτυξης εμβολίων που έχουν προκαλέσει πολλή συζήτηση, τεχνολογία του mRNA και την τεχνολογία των ανασυνδυασμένων αδενοϊών. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει πάντα να λέω και πάντα λέω, χωρίς να ευλογώ τα γένια μου λόγω γνωστικού αντικειμένου, ότι η σύγχρονη μοριακή βιολογία ήταν αυτή η οποία μας έδωσε και τις γνώσεις, αλλά και τα εργαλεία, που είναι τελείως απαραίτητα για την ανάπτυξη αυτών των εμβολίων. Και αυτές οι καινοτόμες τεχνολογίες δεν εμφανίστηκαν από τη μια μέρα στην άλλη.
Πήραν πολλά χρόνια για την ανάπτυξή τους και ήταν έτοιμες και ευτυχώς που τις είχαμε και μπορέσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε για την ανάπτυξη εμβολίων ενάντια στον SARS-CoV-2. Έχουμε τις δύο κατηγορίες, όπως σας είπα, τα εμβόλια εγκελιοφόρου RNA, όπου η πληροφορία η οποία υπάρχει για να κωδικοποιήσει την πρωτεΐνη βρίσκεται σε ένα εγκελιοφόρο RNA, σε ένα mRNA, το οποίο ουσιαστικά το χρησιμοποιούμε σαν εμβόλιο για να μολύνουμε τα κύτταρα, τα οποία θα εκφράσουν το αντιγόνο και θα διεγείρουμε την άνοση απόκριση. Τέτοια εμβόλια εγκελιοφόρου RNA, όπως σας είπα, ήταν της Pfizer-BioNTech, της Moderna και της CureVac, το οποίο αναμένεται στο επόμενο τρίμηνο μάλλον. Επίσης, η τεχνολογία των ασυνδυασμένων αδενοϊών ήταν εξαιρετικά σημαντική, γιατί είχαμε ήδη έτοιμα εργαλεία, δηλαδή ανασυνδυασμένους ιούς, στους οποίους μπορέσαμε να βάλουμε το γονίδιο της πρωτεΐνης S για να τα εκφράσουμε, έτσι ώστε να επάγουμε μια άνοση απόκριση. Σε ανασυνδυασμένους αδενοϊούς βασίζονται τα εμβόλια του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης AstraZeneca, της Janssen Pharmaceutica Johnson & Johnson και του εμβολίου το οποίο αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Γκαμαλέια της Ρωσίας, το λεγόμενο και Sputnik 5. Θα ξεκινήσουμε με τα εμβόλια τα οποία χρησιμοποιούν γενετικό υλικό. Σε αυτά τα εμβόλια φυσικά ανήκει και το ανήκουν και τα εμβόλια του αγγελιοφόρου RNA. Η όλη διαδικασία ξεκίνησε πριν από περίπου 30 χρόνια, όταν σχεδόν τυχαία ανακαλύφθηκε ότι αν ενέσουμε ένα πλασμίδιο σε ένα θηλαστικό, σε ένα ποντικό, οι πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από τα γονίδια αυτού του πλασμιδίου μπορούν και εκφράζονται. Φυσικά, αμέσως γεννήθηκε η ιδέα μήπως θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε, αν χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνική για την ανοσοποίηση, για μια αποτελεσματική ανοσοποίηση, και φάνηκε ότι πραγματικά αυτό είναι δυνατόν. Βέβαια, παρά το ότι έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από τότε, δεν έχουμε εμβόλια στην αγορά τα οποία να βασίζονται στην τεχνολογία του DNA. Αυτό είχε να κάνει και με κάποια προβλήματα στη χορήγηση. Δεν είχαμε δηλαδή αποτελεσματικούς τρόπους για να χορηγήσουμε τα εμβόλια του DNA, αλλά και στο ότι πολλές από τις άνοσες αποκρίσεις που παρατηρούσαμε δεν ήταν τόσο ισχυρές όσο θα έπρεπε. Στα θετικά, βέβαια, ήταν ότι τα εμβόλια DNA μπορούν να προάγουν τόσο τη χημική ανοσία, δηλαδή παραγωγή αντισωμάτων, όσο και την κυταρική ανοσία, δηλαδή την παραγωγή κυταροτοξικών τάφλεμφου κυτάρων, τα οποία είναι απαραίτητα για να στοχεύσουμε όχι στον ιό ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος, αλλά σε κύτταρα τα οποία είναι μολυσμένα από τον ιό, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Τώρα, πολύ πιο πρόσφατα βρέθηκε ότι αν δώσουμε καθαρό αγγελιοφόρο RNA που περιέχει την πληροφορία ή μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη, αν κάνουμε μια νεσούλα, τότε αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουμε έκφραση της πρωτεΐνης και αν αυτή η πρωτεΐνη είναι αντιγόνο, έχουμε και μια καλή άνοση απόκριση. Και τα mRNA εμβόλια, φυσικά, είχαν και κάποια άλλα πλεονεκτήματα στο σχεδιασμό τους, αλλά και σε αυτό που περιμένουμε σχέση με την ασφάλειά τους. Το αγγελιοφόρο RNA είναι ένα σταθές μόριο και αυτό είναι και καλό και κακό. Είναι κακό γιατί φυσικά ο χρόνος ζωής του είναι πάρα πολύ μικρός, άρα πρέπει να έχουμε, δεν θα μπορεί να μας παράξει αρκετό αντιγόνο. Το καλό είναι ότι δεν παραμένει στα κύτταρα τα οποία εισέρχεται και φυσικά δεν ενσωματώνεται στο γενετικό υλικό, άρα δεν έχουμε να φοβηθούμε τυχόν μεταλλάξεις οι οποίες θα προκληθούν από αυτό το εμβόλιο. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω γενικότερα κάποια από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των γενετικών εμβολίων, δηλαδή και των εμβολίων που βασίζονται στη τεχνολογία του DNA και στο mRNA. Καταρχάς, η ασφάλειά τους είναι
μεγάλη, αναμένεται δηλαδή να είναι μεγαλύτερη, γιατί παρασκευάζονται στο εργαστήριο. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε κύτταρα για να τα φτιάξουμε ή τέλος πάντων ελάχιστα, αν πάρουμε υπόψη το παλπρασισμό του DNA. Τα mRNA εμβόλια φτιάχνονται τελείως συνθετικά στο εργαστήριο. Μπορούμε να τα αναπτύξουμε πάρα πολύ γρήγορα. Η διαδικασία ανάπτυξής τους είναι σχετικά εύκολη, είναι ταχύτατη. Και αυτό φυσικά φάνηκε και από την ανάπτυξη, την ταχύτητα της ανάπτυξης των εμβολίων mRNA της Moderna και της Pfizer-BioNTech. Αλλά η ταχύτητα αυτή μας εξασφαλίζει ότι εάν παρελπίδα το παθογόνο, ο ιός, εμφανίσει μεταλλάξεις, εμείς μπορούμε να τροποποιήσουμε κατάλληλα το εμβόλιο, έτσι ώστε να καλύψουμε και να αντιμετωπίσουμε τα τυχόν μεταλλάγματα. Φυσικά, τα γενικά εμβόλια δεν είναι χωρίς μειονεκτήματα. Έχουν ένα μεγαλύτερο κόστος, περίπου δεκαπλάσιο από ότι τα κανονικά, κλασικά, ας πούμε, εμβόλια. Έχουν κάποια προβλήματα σταθερότητας. Είναι εξαιρετικά ευαίσθητα και χρειάζονται ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και αυτό μας δημιουργεί προβλήματα λογιστικής φύσης. Πώς να τα συντηρήσουμε, να τα μεταφέρουμε, να τα ξεπαγώσουμε και όλα αυτά εδώ. Και επίσης υπάρχει κάποια πολυπλοκότητα στον τρόπο χορήγησης που έχει να κάνει και με τη σταθερότητά τους. Όσον αφορά τα εμβόλια αγγελιοφόρα RNA, πολλοί ρωτάνε τι είναι αυτά τα εμβόλια και πώς παράγονται. Πρώτα πρέπει να καταλάβουμε ότι παράγονται ενζυμικά στο εργαστήριο. Και συγκεκριμένα τι κάνουμε. Παίρνουμε το γονίδιο του ενδιαφέροντος ή τέλος πάντων την αλληλουχία η οποία κωδικοποιεί την πρωτεΐνη αντιγόνο και την κλωνοποιούμε καθοδικά από έναν ισχυρό υποκινητή. Ο υποκινητής φυσικά είναι η αλληλουχία πάνω στην οποία θα συνδεθεί μια RNA πολυμεράση για να ξεκινήσει τη μεταγραφή, δηλαδή τη σύνθεση του αγγελιοφόρου RNA. Ο υποκινητής που χρησιμοποιεί είναι συνήθως προέρχεται από ένα βακτηριοφάγο, τον TAF7, για τον οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το πώς δουλεύει η RNA πολυμεράση του και την έχουμε σε μεγάλες ποσότητες που είναι τελείως απαραίτητο για την σύνθεση αυτών των mRNA. Φυσικά, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι στο mRNA το οποίο στήθεται δεν υπάρχουν μόνο οι αλληλουχίες οι οποίες κωδικοποιούν την πρωτεΐνη αντιγόνο, αλλά υπάρχουν και πρόσθετες αλληλουχίες και στο 5 τόνος άκρο, το αμετάφραστο όπως λέμε, το 5 τόνος UDR, και στο 3 τόνος αμετάφραστο άκρο, δηλαδή και από τις δύο πλευρές του mRNA. Και αυτές οι αλληλουχίες τι κάνουν, αυξάνουν τη σταθερότητα του mRNA, το οποίο είναι, όπως είπαμε και όπως γνωρίζετε, ασταθέσμο όριο, και την μεταφρασιμότητά του. Φυσικά, μετά την μεταγραφή, μετά τη σύνθεση του πρώτου αντιγράφου του mRNA, πρέπει να κάνουμε κανένα δύο ακόμα τροποποιήσεις, όπως προσθήκη πολυA ουράς, που είναι απαραίτητη για την περαιτέρω αύξηση σταθερότητας, και η προσθήκη μιας καλύπτρας στο 5 τόνος άκρο, που είναι απαραίτητη για την έναρξη της μετάφρασης, άρα της μετατροπής αυτού του mRNA σε πρωτεΐνες. Αυτά τα mRNA φυσικά θα πρέπει μετά να καθαριστούν, γιατί θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στο να απομακρύνουμε τυχόν ενδιάμεσα προϊόντα τα οποία παράγονται και ειδικά δίκλωνα RNA, τα οποία μπορεί να υπάγουν κάποιες άνοσο αποκρίσεις, τις οποίες δεν τις θέλουμε, γιατί ο οργανισμός μπορεί να τις μπερδέψει, να το πούμε πολύ απλά, με ιούς, με RNA ιούς. Μετά λοιπόν τη σύνθεση, της τροποποίησης και τον καθαρισμό του, το RNA μορφοποιείται. Συνήθως μορφοποιείται σε νανοσωματίδια λιπηδικής φύσης. Αυτή είναι η τεχνολογία που έχει ακολουθήσει η Pfizer-BioNTech και η Moderna. Στο εμβόλιο της CureVac η διαδικασία είναι λίγο διαφορετική, ως αρκετά διαφορετική. Το RNA δεν είναι σε μορφή λιποσωματιδίου, αλλά είναι συνδεμένο με κατιονικά πτήδια, κατιονικές πρωτεΐνες,
Και αυτό του δίνει διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετική σταθερότητα. Και για όσους το παρατήρησαν όταν έδειξα πριν από 2-3 διαφάνειες τα εμβόλια τα οποία είναι στη διαδικασία προμήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είδαμε ότι το εμβόλιο της CureVac, παρά το ότι είναι εμβόλιο mRNA, θα συντηρείται στους 2 με 8 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή σε ένα απλό ψυγείο θα έχει καλύτερη σταθερότητα. Τι θέλω να πω εδώ, ότι είναι εδώ το πράσινο, το τέλος, ότι η μορφοποίηση του mRNA επηρεάζει και τη σταθερότητα του εμβολίου. Λοιπόν, φυσικά μπορεί να επηρεάζει και άλλους παράγοντες. Λοιπόν, και ήταν ένα από τα κρίσιμα προβλήματα τα οποία έπρεπε να ξεπεραστούν κατά την ανάπτυξη των mRNA εμβολίων. Ένα κύριο πρόβλημα, βέβαια, το οποίο έπρεπε να ξεπεραστεί, ήταν η σταθερότητα του mRNA. Έπρεπε να αυξηθεί, γιατί τα αγγελιοφόρα RNA είναι ασταθή μόρια και διασπώνται πάρα πολύ εύκολα και μετά την ένεση και φυσικά όταν μπουν μέσα στα κύτταρα. Επομένως, τι έγινε. Προσθέσαμε τις αλληλουχίες, όπως είπα, που το σταθεροποιούν, στο 5 τόνος αμετάφραστο άκρο, στο 3 τόνος αμετάφραστο άκρο, μια μεγάλη πολυεϊουρά, αλλά επίσης το πακετάρισμά τους σε λιποσομικούς ή άλλους φορείς ουσιαστικά αυξάνει τη σταθερότητά τους, καθώς θα προστατεύει από προσβολές. Επίσης, τα mRNA θα πρέπει να ξεφύγουν από τους μηχανισμούς της έμφυτης ανοσιακής απόκρισης του οργανισμού, που ανοιχνεύουν την είσοδο ξένων RNA. Γι' αυτό, όπως σας είπα, ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο να απομακρυνθούν τυχόν δίκλωνα μόρια RNA. Και επίσης, η Moderna και η BioNTech εισήγαγαν και τροποποιημένα νουκλεοτίδια, για παράδειγμα ψευδοουριδίνες, οι οποίες και σταθεροποίησαν το mRNA, αλλά και το βοηθούν να ξεφύγει, όπως σας είπα, από τους μηχανισμούς έμφυτης ανοσιακής απόκρισης. Ταυτόχρονα, θα ήταν άχρηστο αν το mRNA ήταν σταθερό, αλλά δεν μπορούσε να μεταφραστεί και να παράξει το αντιγόνο. Λοιπόν, η προσθήκη της καλύτρας των κατάλληλων αμετάφραστων τμήματων, η βελτιστοποίηση της αλληλουχίας του, μια πολύπλοκη διαδικασία για την οποία δεν θα πω πολλά πράγματα σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, μπορούν να επηρεάσουν τη μεταφρασιμότητά του και ήταν κάποια στοιχεία τα οποία ήταν εξαιρετικά κρίσιμα για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό των mRNA εμβολίων. Και ένα mRNA εμβόλιο, φυσικά, όταν ετοιμαστεί και χορηγηθεί, πώς λειτουργεί. Το βλέπουμε αριστερά πώς λειτουργεί ένα κλασικό αγγελιοφόρο RNA. Βλέπουμε ότι η κωδική αλληλουχία του αντιγόνου, για παράδειγμα της πρωτεΐνης S, βρίσκεται ανάμεσα σε 2 αμετάφραστα τμήματα, στο 5 τόνος άκρο και στο 3 τόνος άκρο, τα οποία αυξάνουν τη σταθερότητα του mRNA, το οποίο, όπως είπαμε, είναι πολυαδρενηλιωμένο και περιέχει καλύπτρα και κατόπιν πακετάρεται σε λιποσωμικά νανοσωματίδια, τα οποία εισάγουν το mRNA στο κύτταρο, όπου στην αρχή εισέρχεται σε ενδοσωμάτια, κατόπιν απελευθερώνεται, μεταφράζεται και μας δίνει τις πρωτεΐνες αντιγόνα, για παράδειγμα την S πρωτεΐνη, η οποία όταν είναι ολόκληρη έχει και ένα διαμεμβρανικό τμήμα που θα την οδηγήσει στη μεμβράνη, αλλά ταυτόχρονα, όπως γνωρίζετε, οι πρωτεΐνες απεικοδομούνται από τα πρώτα σωμάτια και τα πεπτίδια τα οποία δημιουργούνται εισέρχονται μέσω του μεταφορέα TAP στο ενδοπλασματικό δίκτυο και κατόπιν παρουσιάζονται από το σύμπλοκο, από τις πρωτεΐνες συμπλόκου ανοσυμβατότητας στην επιφάνεια του κυττάρου και φυσικά αυτό είναι η αρχή της διέγερσης ανοσης απόκρισης. Δεξιά υπάρχουν και οι στρατηγικές των λεγόμενων αυτοενισχυόμενων mRNA. Είναι κάποια mRNA τα οποία όταν μπουν μέσα στο κύτταρο μπορούν να αναπαραχθούν. Γιατί περιέχουν την κωδική περιοχή μιας RNA εξαρτώμενης RNA πολυμεράσης από έναν αλφα ιό, που ουσιαστικά τι κάνει, το αγγελιοφόρο RNA το βλέπει σαν μήτρα για να φτιάξει περισσότερα, με κάποιους κύκλους αντιγραφής, περισσότερα mRNA.
αυτή η τεχνολογία, παρά το ότι δοκιμάστηκε από την BioNTech, ένα από τα 4 leads τα οποία είχε, δηλαδή σε πιθανά εμβόλια, ήταν αυτοενισχυόμενο mRNA, αλλά τελικά δεν προχώρησε. Το εμβόλιο του Πανεπιστημίου Imperial, το οποίο ακόμα είναι σε ανάπτυξη, βασίζεται στη τεχνολογία του αυτοενισχυόμενου mRNA, αλλά αυτά τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί, τουλάχιστον στην Αμερική, της Pfizer, BioNTech και της Moderna, είναι κλασικά mRNA. Λοιπόν, και τα αγγελιοφόρα RNA, φυσικά, πώς τα χορηγούμε? Τα χορηγούμε με ενδομυϊκή ένεση και όταν χορηγούνται, όπως σας είπα, τα λιποσωμάτια συντύκονται με τα κύτταρα στόχους, απελευθερώνουν το mRNA και παράγονται τα αντιγόνα. Ποια είναι τα κύτταρα στόχοι? Τα κύτταρα στόχοι τα οποία θέλουμε φυσικά είναι τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, όπως τα ενδυτικά κύτταρα. Λοιπόν, αλλά φυσικά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι και τα μυϊκά κύτταρα εκφράζουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την πρωτεΐνη αντιγόνων. Και αυτό γνωρίζουμε ότι επάγει την άνωση απόκριση. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τον ακριβή μηχανισμό. Τι έχουμε μάθει όμως από την ανάπτυξη των εμβολίων mRNA ενάντια στον SARS-CoV-2? Μάθαμε ότι η ανάπτυξη αυτών των εμβολίων είναι ταχύτατη. Η Moderna παρασκεύασε το πρώτο δείγμα για κλινικές δοκιμές μέσα σε 25 μέρες από την ημερομηνία που έγινε διαθέσιμη η αλληλουχία του κορονοϊού. Ενώ η διαδικασία της Pfizer-BioNTech από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την τελική λήψη των αποτελεσμάτων της κλινικής φάσης 3 διήρκεσε μόνο 248 μέρες. Καταλαβαίνετε, πριν από το Μάρτιο ακόμα αναρωτιόμασταν εάν το χρονοδιάγραμμα το οποίο υπήρχε για την άνοιξη εμβολίων, που ήταν 12 με 18 μήνες, ήταν ρεαλιστικό. Και αυτό το οποίο είδαμε ήταν ότι πήρε 9 μήνες να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάπτυξης των εμβολίων και να αρχίσει ο εμβολιασμός σε κάποια αρχική τουλάχιστον κλίμακα. Αυτό το οποίο είδαμε επίσης ήταν ότι τα εμβόλια mRNA γενικά ήταν ασφαλή. Οι συνάδελφοί μου θα σας μιλήσουν για κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες είναι σχετικά ήπιες κτλ. Και αυτό που φάνηκε βέβαια είναι και μας εξέπληξε θετικά, ήταν ότι η αποτελεσματικότητά τους ήταν τεράστια και αυτό ίσχυε και για το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech και για αυτό της Moderna. Το κόστος, ναι, μεν είναι μεγαλύτερο, αλλά δεν είναι απαγορευτικό. Δηλαδή, στα 15-25 ευρώ αναδόση δεν είναι ιδιαίτερα απαγορευτικό, αν και το εμβόλιο της AstraZeneca θα είναι κάτω από 4 ευρώ η κάθε δόση. Αυτό το οποίο όμως μας δημιουργεί πρόβλημα είναι τα προβλήματα λογιστικής φύσης, που προέρχονται από την αστάθεια αυτών των εμβολίων, τα οποία χρειάζονται συνθήκες συντήρησης πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Θα προχωρήσω στη δεύτερη κατηγορία των εμβολίων, των καινοτόμων εμβολίων ενάντια στο SARS-CoV-2, αυτά τα οποία βασίζονται σε ανασυνδυασμένους αδενοϊούς. Ποια είναι η απλή ιδέα? Η απλή ιδέα είναι ότι αν πάρω το γονίδιο του αντιγόνου και το κλωνοποιήσω σε έναν πλασμιδιακό φορέα, το βλέπετε δεξιά, υπό τον έλεγχο ενός ισχυρού υποκινητή. Λοιπόν, και αυτό εδώ το πλασμίδιό μου περιέχει και από τη μια μεριά και από την άλλη του ενθέματος αλληλουχίες ενός ιού, ενός αδενοϊού, αλληλουχίες, για παράδειγμα, του γονιδίου ε1, τότε, αν πάρω αυτό το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο και το βάλω μαζί με η co-DNA σε μια κυταροκαλλιέργεια, γίνεται ομόλογος ανασυνδυασμός, δηλαδή εκεί που ήταν το γονίδιο ε1 του ιού, εισέρχεται το γονίδιο του αντιγόνου, παίρνω ανασυνδυασμένους ιούς και φυσικά από αυτούς τους ανασυνδυασμένους ιούς, οι οποίοι εκφράζουν την πρωτεΐνη αντιγόνου, φυσικά αυτό το ελέγχω, διαλέγω τους ιούς οι οποίους θα χρησιμοποιήσω αργότερα για εμβόλια. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε είναι ότι οι αδενοοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται και από την AstraZeneca
και από τη Johnson & Johnson και από το Ινστιτούτο Γκαμαλέια είναι αδενοοί οι οποίοι έχουν χάσει την ικανότητα του να πολλαπλασιάζονται στα κύτταρα. Δηλαδή, μολύνουν τα κύτταρα, εκφράζουν τις πρωτεΐνες τους, εκφράζουν πρωτεΐνες του αντιγόνου, αλλά δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν. Γιατί? Γιατί τους λείπουν οι περιοχές των γονιδίων ε1 και ε3. Λοιπόν, άρα η δεν είναι τοξική, δεν πολλαπλασιάζονται. Οι αδενοοί γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι δεν ενσωματώνουν το γενετικό τους υλικό στο γονιδίωμα του κυττάρου στόχου, άρα δεν προκαλούν μεταλλάξεις. Λοιπόν, και αυτό ουσιαστικά μας δίνει έναν ασφαλή τρόπο χορήγησης του αντιγόνου. Λοιπόν, τι πλεονεκτήματα και τι μειονεκτήματα έχουν τα εμβόλια των ασυνδυασμένων αδενοειών? Έχουν καλή ασφάλεια, από όσο γνωρίζουμε. Έχουν καλή παρουσίαση του αντιγόνου και επάγουν όχι μόνο τη χημική ανοσία, αλλά και την κυταρική ανοσία. Τα εμβόλια τα οποία έχουν ελεγχθεί μέχρι τώρα, έχουν ελεγχθεί μόνο για τη χημική ανοσία. Δεν έχουμε ακόμα ασφαλή δεδομένα για το αν επάγουν ισχυρή κυταρική ανοσία ενάντια στον SARS-CoV-2. Αυτό αναμένεται. Πλεονέκτημα φυσικά είναι και το χαμηλό κόστος και το ότι μπορούμε να τα συντηρήσουμε και να τα αποθηκεύσουμε εύκολα σχετικά σε απλό ψυγείο. Το μειονέκτημα το οποίο πιθανό να έχουν είναι ότι επειδή από τους αδενοϊούς έχουμε προσβληθεί σχεδόν όλοι, είναι πολύ πιθανόν η προϋπάρχουσα ανοσία των εμβολιαζομένων σε αυτά τα οχήματα, τα αδενοϊκά, να ελαττώνει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Για να λυθεί αυτό το μειονέκτημα, φυσικά έχουν ακολουθηθεί διάφορες στρατηγικές για τις οποίες μπορούμε να μιλήσουμε αργότερα και να τις απαντήσουμε αν θέλετε. Μπορούν να προκληθούν κάποιες αντιδράσεις λόγω του ιού, φυσικά. Και το πρόβλημα το γενικότερο που έχουμε με υλικούς φορείς είναι ότι δεν μπορούμε να βάλουμε μεγάλα κομμάτια DNA, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε μέχρι κωδικές περιοχές ενός, το πολύ δύο αντιγόνων, όχι παραπάνω. Καθώς η ώρα έχει ξεπεραστεί, θέλω να κλείσω με κάποια συμπεράσματα, τα οποία, εντάξει, είναι... τα έχω γραμμένα εδώ. Αυτό το οποίο θέλω να ξαναπώ είναι ότι η αποτελεσματικότητα των εμβολίων και η γρήγορη άνοιξή τους δεν προέκυψαν μία νυχτή. Αυτή η επιστημονική γνώση, η ισορρευμένη που είχαμε και η οποία είχε δημιουργήσει όριμες καινοτόμες προσεγγίσεις στην ανάπτυξη εμβολίων, επιτάχυνε πάρα πολύ την ανάπτυξη και τον έλεγχο και την κυκλοφορία ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων ενάντια στον SARS-CoV-2. Κάποιοι αναρωτιούνται, μα τα mRNA εμβόλια είναι πειραματικά εμβόλια? Λοιπόν, τα mRNA εμβόλια, ναι, είναι καινοτόμα, αλλά από το 2017 ήδη εμβόλια της Moderna και της BioNTech δοκιμάζονται σε κλινικές δοκιμές ενάντια σε άλλες υιογενείς μολύνσεις. Και όχι μόνο. Χωρίς να μας έχουν εμφανίσει κάποια προβλήματα όσον αφορά την ασφάλειά τους. Η ανασυνδυασμένη αδενοϊκή φορή δεν είναι μια κλασική τεχνική. Είναι μια καινοτόμος τεχνολογία, η οποία όμως μας έχει δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε το πρώτο εμβόλιο, η εταιρεία Johnson & Johnson το έκανε, ενάντια στον ιό προκαλεί την ασθένεια έμπολα. Λοιπόν, επομένως, είναι μια τεχνολογία η οποία μας έχει δώσει ήδη τουλάχιστον ένα εμβόλιο και τις οποίες η ασφάλεια είναι γνωστή. Δεν θα πρέπει επίσης να υποτιμήσουμε ότι η διαδικασία της ανάπτυξης των νοσολογικών σχημάτων, εμβόλια και μονοκλονικά αντισώματα, επιταχύθηκε από την εξαιρετικά άμεση κινητοποίηση και συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, οργανισμών, επιστημονικής κοινότητας, αλλά και των φαρμακευτικών εταιριών και των εταιριών της φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας, που για πρώτη φορά ίσως μοιράστηκαν τόσο πολύ τα δεδομένα τους. Γιατί αναγνωρίστηκε
η κρισιμότητα του προβλήματος της πανδημίας COVID-19. Και αυτά φυσικά είναι τα θετικά. Έχουμε και κάποια προβλήματα. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τα εμβόλια τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή διαθέσιμα, τα εμβόλια mRNA, φυσικά έρχονται και άλλα, αλλά τα εμβόλια mRNA και της Pfizer BioNTech και της Moderna έχουν προβλήματα θερμικής ευαισθησίας, άρα υπάρχει μια πολυπλοκότητα στις διαδικασίες συντήρησης, μεταφοράς, αναζήτησης, χορήγησης και αυτές είναι προκλήσεις που θα πρέπει να ξεπεραστούν, αλλά είναι προκλήσεις οι οποίες μαζί με το αυξημένο σχετικά κόστος και τους σχετικά μικρούς αριθμούς που είναι διαθέσιμοι αυτή τη στιγμή, περιορίζουν την ικανότητα που έχουμε σαν πλανήτης. Έτσι. Να τα χρησιμοποιήσουμε σε ευρεία κλίμακα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Φυσικά αυτά τα ζητηματάκια θα λυθούν. Αυτό όμως το οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε είναι ότι με βάση τις κλινικές μελέτες που έχουμε, όλα τα εμβόλια που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής ενάντια στον SARS-CoV-2 είναι και ασφαλή και αποτελεσματικά. Σαν επιστήμονες θα πρέπει να εστιάζουμε στα επιστημονικά δεδομένα. Αυτά είναι που μπορούμε να πιστέψουμε, αυτά είναι που πιστεύουμε και αυτά θα πρέπει να τα επικοινωνούμε όσο δυνατόν καλύτερα, όσο δυνατόν απλούστερα μπορούμε στον υπόλοιπο κόσμο για να προστατεύσουμε το κοινωνικό σύλλογο από την πανδημία του COVID-19, αλλά και από την επικίνδυνη παραπληροφόρηση που υπάρχει και τις διάφορες θεωρίες, συνωμοσίες που έχουν γίνει πλέον ενδημικές και θέτουν σε κίνδυνο και την αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών και την υγεία της κοινωνίας. Και αυτό πραγματικά το οποίο με προβληματίζει πάρα πολύ είναι ότι ακόμα και άνθρωποι του χώρου της υγείας μερικές φορές δεν σκέφτονται με βάση την επιστημονική γνώση που έχουν, αλλά με κάποιους άλλους τρόπους, τους οποίους δεν καταλαβαίνω, και εμφανίζουν, δεν πιστεύουν στα εμβόλια ή τα φοβούνται χωρίς να υπάρχει λόγος. Θα κλείσω μια διαφάνεια, την οποία σας έδειξα πριν από 3 χρόνια, για τα αντιγυϊκά εμβόλια, η οποία λέει τα ίδια πράγματα, ότι σαν φαρμακοποιοί και σαν επιστήμονες υγείας έχουμε υποχρέωση προς το κοινωνικό σύνολο να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να ενημερώσουμε με συνέπεια το γενικό κοινό. Και γι' αυτό θα ήθελα και να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Φαρμακευτικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης που κάνει αυτή την εκδήλωση στην κατεύθυνση αυτή. Και θα πρέπει να ενημερώσουμε όλους ότι τα εμβόλια σώζουν ζωές, όχι μόνο τις ζωές του εμβολιαζομένου, ότι τα εμβόλια είναι γενικά ασφαλή, ότι οι παρατηρούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σχετικά λίγες και ήπιες, με κάποιες εξαιρέσεις πολύ λίγων αναφυλακτικών αντιδράσεων σε ευάλωτες ομάδες, αλλά και οι όποιες ανεπιθύμητες ενέργειες καταγράφονται και αξιοποιούνται για την βελτίωση των εμβολιασμών. Και σε τελευταία ανάλυση, το όποιο ρίσκο, το όποιο μικρό ελάχιστο ρίσκο υπάρχει από τον εμβολιασμό είναι απειροελάχιστα μικρότερο από το κέρδος που έχουμε και σαν άτομα και σαν κοινωνία από την αποτελεσματική χρήση των εμβολίων και των εμβολιασμών. Σας ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας. Θα απαντήσω τυχόν ερωτήσεις που έχετε και ζητώ συγγνώμη που υπερεύηκα λιγάκι τον χρόνο της ομιλίας μου.